Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών μπαίνουν τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας ή γάβδο εν μέσω τουριστικής περίοδου, όπου ασθενείς, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν ελαφριά συμπτωματολογία. Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη, εξετάζεται αν πρόκειται για ιό ή για παθογόνο βακτήριο, με τα αποτελέσματα να αναμένονται τις επόμενες ημέρες. 16 του μήνα ενημερώθηκα τηλεφωνικά από τη Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας και στη συνέχεια συνομίλησα με την δική μας τη Διευθύντρια της Περιοχικής Ενότητας Χανίων, την κυρία Μαρακάκη, και στη συνέχεια ήρθε και ενημέρωση από τα κεντρικά του ΕΟΔΗ για αυξημένες γαστρεντερίτιδες στην περιοχή της Γάβδου. Έχουμε ξεκινήσει από τότε τη διερεύνηση οι επόπτες δημόσιας υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, γιατροί από το κέντρο υγείας στα Χανιά, ώστε να πάρουν τα κατάλληλα δείγματα. Εμείς θα πάρουμε νερά και τρόφιμα αν χρειαστεί, εκείνοι θα πάρουν δείγμα κοπράνων, τα οποία θα αποσταλούν, αν πρέπει να έχει γίνει ήδη, στο εργαστήριο δημόσιας υγείας στο παιδί. Ο κ. Παπαδάκης αναφέρθηκε στα γρήγορα αντανακλαστικά των αρμόδιων υπηρεσιών, εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθησή του ότι πιθανόν να πρόκειται για υιογενές αίτιο λόγω συγχρονισμού και συνθήκων διαβίωσης σε εξωτερικό χώρο. Άποψή μου είναι ότι πιθανά πρόκειται λόγω του συγχρονισμού εκεί και των συνθήκων διαβίωσης ότι είναι κάτι υιογενές, δηλαδή έχουμε κύριο σύμπτωμα έμετο, έχουμε ήπιας μορφής νόσηση, που περνάει σε μια-δύο μέρες. Δεν είναι, εγώ θα απέκλεια το θέμα, θα διερευνηθεί όμως, θα απέκλεια το θέμα νερού και τροφίμων. Μιλώντας και με την Δήμαρχο Γάβδου, δεν έχουμε κρούσματα σε κατοίκους. Μόνο αυτοί οι άνθρωποι που πάνε εκεί και κάνουν την κατασκήνωσή τους, που οι συνθήκες γνωρίζουμε της διαβίωσης αυτής, που είναι είτε κατασκηνώσεις, είτε σε κρουαζιερόπλια, είτε σε παιδικούς σταθμούς, ευνοούν την ανάπτυξη υιογενών γαστρεντερίτιδων. Στην φάση αυτή δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Σας λέω όμως, θεωρώ ότι είναι κάτι εποχιακό που κατά δήλωση και της Δημάρχου συμβαίνει πάντα τα καλοκαίρια. Το βλέπουμε και σε ξενοδοχεία. Πέρα από τα κόπρανα, θα ληφθούν δείγματα από νερό και τρόφιμα, με τον κύριο Παπαδάκη να εκτιμά ότι πιθανόν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας να μην οφείλονται στο νερό ή στο φαγητό, διότι τα κρούσματα θα ήταν πολύ περισσότερα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξαν κρούσματα σε κατοίκους της Γάβδου. Θα δούμε το αίτιο και θα λυθεί το θέμα με τους κανόνες ατομικής υγιεινής που θα πρέπει να τηρηθούν. Φαγητό και τρόφιμο είναι λίγο δύσκολο, γιατί θα είχαμε περισσότερη εξάπλωση και θα είχαμε και σοβαρότερα περιστατικά. Αναλύσεις θα γίνουν και στο νερό γεωτρήσεων, όπου υπάρχουν διάφορα προβλήματα λόγω μίσθωσης χλωρίωσης. Αν είναι το νερό, θα γίνουν αναλύσεις από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας των Χανίων, να δούμε αν έχουμε υπέρβαση των μικροβιολογικών ορίων, θα γίνει απόφαση να μην χρησιμοποιείται αυτό το νερό. Κατά δήλωση του Δήμου έχουν κάποια θεματάκια, δεν μπορεί να γίνει σωστή χλωρίωση και οι ποσότητες και η ποιότητα του νερού είναι χαμηλή. Γι' αυτό το λόγο προς το παρόν το νερό εκεί από αυτές τις γεωτρήσεις χρησιμοποιείται για άλλες οικιακές κρίσεις και όχι για ως πόσιμο. Θα το στείλουμε και αυτό στο Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας να δούμε αν το νερό είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Γιατί ξαναλέω, η νομοθεσία δεν ξεχωρίζει άλλο το πόσιμο, άλλο το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Είναι οι ίδιες οι προδιαγραφές.